Κυρία Γαρμπή, πώς αισθάνεστε στο δεύτερο live? Έχει φύγει το πιθανό άγχος που μπορεί να είχατε στο πρώτο? Ναι, έχει φύγει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Όλο τελικά είναι όπως το λέγανε, ένα πάρτι. Παρότι έχετε ξανακαθίσει τη θέση της Κριτικής Επιτροπής. Καμία σχέση αυτό που έκανα τότε με αυτό που κάνω τώρα. Εδώ είναι φιλανθρωπικό, εδώ διασκεδάζουμε, ενώ εκεί είχα μεγάλη ευθύνη για τα παιδιά, γιατί από εμάς εξαρτιόταν το μέλλον των παιδιών από τους βαθμούς που βάζαμε. Οπότε σίγουρα είμαι πιο χαλαρή εδώ. Πώς είναι η σχέση σας με τους υπόλοιπους κριτές? Ήταν πολύ συγκινητικό και από τη Βίκη και από τη Δέσποινα και από το Σταμάτη. Σαν να με περίμεναν, άνοιξαν την αγκαλιά τους και με έκαναν από την πρώτη στιγμή να νιώσω πολύ καλά. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ο γιος σας θα μπορούσε να είναι εδώ πέρα coach? Είναι πολύ μικρούλης ακόμα για να κάνει τέτοιο πράγμα. Κάποια στιγμή όμως θα μπορούσε. Αλλά τώρα είναι 23 χρονών. Οι σχέσεις σας με το κέντρο Αθηνών έχουν αποκατασταθεί? Έχετε μιλήσει? Φυσικά και δεν έχω μιλήσει, γιατί αυτό έχει πάρει τη νομική οδό. Και δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για κάτι το οποίο το κάνουν μια χαρά οι δικηγόροι μας. Με τον Γιώργο Μαζονάκη όμως έχετε επικοινωνήσει? Καμία σχέση. Ούτε κατά διάνοια. Σας πλήγωσε όλη αυτή η συμπεριφορά? Δεν αν με πλήγωσε η συμπεριφορά, με θυμώνει το άδικο. Με θυμώνει το άδικο, με θυμώνει το ψέμα, με θυμώνει η συκοφαντία και ο διασυρμός. Αυτά είναι πράγματα που με κάνουν τρελή. Είναι σίγουρο ότι τα ίδια πράγματα ενόχλησαν και το Διονύση, ο οποίος εννοείται, όπως ξέρετε και εσείς και όπως ξέρει ο κόσμος, είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά και της μέρας και της νύχτας, που δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ και πουθενά. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά, ο κάθε καλλιτέχνης, ποιος είναι. Τελικά αυτή η αφίσα δημιουργεί τόσα προβλήματα. Ο Διονύσης έγραψε, έκανε μια δήλωση που θα έπρεπε να μείνετε σε αυτό. Ότι δεν ήταν θέμα αφίσας, είναι ότι ακυρώθηκε δύο φορές η πρεμιέρα και ο Διονύσης δεν βρήκε το λόγο να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να ακυρωθεί η πρεμιέρα. Ήταν σαφής στο μήνυμα που ανέβασε στο Insta του. Ξεκινάει όμως νέες εμφανίσεις. Βεβαίως και ξεκινάει και θα πάρει πάλι τη θέση που του ανήκει και του αξίζει. Να είναι μόνος του, όπως είναι 12 χρόνια, και να γεμίζει το χώρο που βρίσκεται τα τελευταία 12 χρόνια. Να είναι πρωταγωνιστής. Είμαστε μια οικογένεια δεμένη και υπερασπίζεται και υποστηρίζει και στηρίζει ο ένας τον άλλον φανατικά. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.